μήνες μετά την ευνηδιαστική επιχείρηση της αστυνομίας για την εκένωση του Ευαγγελισμού, δεκάδες αντιξουσιαστές επέστρεψαν χθες στο ιστορικό κτίριο και κατάφεραν με αστραπιές κινήσεις να εισβάλλουν στο σφραγισμένο κτίριο. Αφού επιστράτευσαν κομπρέσερ, ηλεκτρικό σβουράκι και βαριοπούλα, κατάφεραν να γκρεμίσουν την είσοδό του, ενώ νωρίτερα κάποιοι κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στην ταράτσα του κτίσματος. Ανακαταλάβαμε το κτίριο του Ευαγγελισμού, δίνοντας την τελική μας απάντηση σε σχέση με την καταστολή και τη στρατιωτικοποίηση της γειτονιάς μας, αλλά και του ευρύτερου κέντρου της πόλης. Η αστυνομία δεν έκανε καμία ενέργεια προκειμένου να σταματήσει την ανακατάληψη του κτιρίου σε μια προσπάθεια να κρατήσει χαμηλούς τόνους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν προτίθεται να παρέμβει στο άμεσο μέλλον. Την ίδια ώρα ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης εμφανίστηκε αιχμηρός στις δηλώσεις του. Η νέα κατάληψη του ιστορικού κτιρίου προσβάλλει κάθε έννοια και θεσμό νομιμότητας και δημοκρατικής διακυβέρνησης. Το Πανεπιστήμιο έχει πράξει το καθήκον του. Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους φορείς και θεσμικοί τους εκπρόσωποι, κοινωνία και πολιτεία. Εμείς συνεχίζουμε στο στόχο που είχαμε, στο στόχο της ανακατασκευής του κτιρίου. Το μεγάλο σπίτι επέστρεψε. 21 χρόνια ιστορίας δεν τα σβήνει μια εκένωση, όπως και την φλόγα στα μάτια και τις καρδιές μας δεν τη σβήνει η καταστολή. Για την ανακατάληψη του Ευαγγελισμού, ο νεοεκλεγής δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρίνος, δεν έκρυψε τον προβληματισμό του, σημειώνοντας ότι το σημαντικό αυτό ακίνητο θα πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος της κοινωνίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο με προβληματίζει και μας προβληματίζει όλους. Θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα απρόσκοπτα να αξιοποιήσει αυτό το σημαντικό ακίνητο που αποτελεί δικό του κληροδότημα προς όφελος της κοινωνίας συνολικά, και αυτό θα περάσει βεβαίως και από την στατική του ενίσχυση. Αντιλαμβάνεστε ότι για να γίνει αυτό το ακίνητο θα πρέπει βεβαίως να βρίσκεται όχι μόνο στην κυριότητα αλλά και στην νομή και την χρήση του Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπενθυμίζεται ότι ο Ευαγγελισμός, που είναι ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Κρήτης, τελούσε υποκατάληψη επί 21 χρόνια πριν εκενωθεί από την αστυνομία τα ξημερώματα της 30ης Σεπτεμβρίου, επιχείρηση η οποία είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις ως προς τη χρονική στιγμή, λίγες μάλιστα ημέρες πριν τις εκλογές. Το κτίριο βρισκόταν υπό αστυνομική φύλαξη, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες χαλάρωσαν τα αστυνομικά μέτρα, με το κτίριο να βρίσκεται εκ νέου στα χέρια των αντιξουσιαστών. Έχουμε προηγούμενο στην Αθήνα μιας τέτοιας εξέλιξης, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι περίμενα ότι αυτό θα συμβεί. Εν τω μεταξύ, ζωντανή βρέθηκε η γάτα Στάχτη, η οποία αγνοούνταν στο σφραγισμένο κτίριο του Ευαγγελισμού. Η ταλαιπωρημένη και αποστεωμένη γατούλα εντοπίστηκε μέσα σε ένα δωμάτιο και παραλήφθηκε από εθελόντριες προκειμένου να μεταφερθεί σε κτηνίατρο.